Εγώ έχω έρθει με χτυποκάρδι. Περιμένω το παιδάκι μου που μόλις έφτασε από Στοχόλμη και πέταξε μόνη της. Και τι θα κάνει. Α, πρώτη φορά. Όχι πρώτη φορά, αλλά. Δεύτερη, νομίζω. Δεύτερη, τρίτη, νομίζω. Εύκολο ή δύσκολο. Ωραίο όμως. Είναι ωραία. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει. Ανεξάρτητη από μικρή, έτσι. Πολύ ανεξάρτητη, πολύ ανεξάρτητη. Και δεν μου λες τώρα, έρθες στην Ελλάδα να κάνεις τα μπάνια, βουτιές, ναι, πού θα πάτε. Βουτιές. Μου αρέσει πολύ το φαγητό. Τι θα φας, τι θα φας. Καλά ελληνικά. Ναι, είναι απίστευτο όμως. Αλεξάνδρα, αυτό είναι δικό σου. Δεν θα έπρεπε να μιλάει, γιατί ο μπαμπάς είναι Σουηδός, οπότε μιλάνε μόνο Σουηδικά στο σπίτι, μόνο όταν είναι μαζί μου. Είναι πολύ καλά τα ελληνικά σου. Μπράβο σου. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 11. Πολύ, πολύ όριμο που κορίτσι. Λοιπόν, τώρα θα την πάρω να πάω να την ταΐσω, γιατί συνήθως θέλει σουβλάκια. Σουβλάκια, δεν θέλει. Σουβλάκια ή γαβρομαρινάτο. Έχουμε προτιμήσει. Τώρα θα πάμε μια ίδρα, βόλτες με φίλους, δεν ξέρω εγώ, και θα βαφτίσουμε και τη Μελίνα. Οπότε έχουμε δουλίτσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ταξιδεύω σε διάφορα μέρη του κόσμου και δουλεύω ως δημοσιογράφος, συγγραφέας, κάνω ομιλίες. Κάνω όλα αυτά που έκανα πάντα. Αυτό δεν αλλάζει. Και στην Ελλάδα θα επέστρεφες με κάτι δικό σου, με μια δικιά σου εκπομπή? Πάντα, αλλά η πρώτη μου προτεραιότητα όμως είναι αυτό το παιδάκι, οπότε δεν το παρατάω πολύ εύκολα. Αλλά ευχαρίστως, έρχομαι συχνά στην Ελλάδα, πολύ θέλω να συνεργαστώ και στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες. Το μικρό σου όνομα? Μελίνα. Α, θα τη βαφτίσετε τώρα? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Τώρα που πριν πάει πανεπιστήμιο το παιδάκι, είπαμε να το. Είναι δικιά της απόφαση όμως, ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Μελίνα, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Είσαι πολύ, πολύ, πολύ φοβερός τύπος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά για την ευγένεια. Γεια σου.